Μοιάζει σχήμα οξύμορο και όμως συμβαίνει. Ο λόγος για το πρόγραμμα Σπίτι μου. Παρόλο που χιλιάδες δικαιούχοι εξασφάλισαν την πολυπόθητη έγκριση στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, πάρα πολλοί δεν έχουν καταφέρει να βρουν σπίτι. Πάμε να δούμε τους βασικούς λόγους στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ψάχνουμε το τελευταίο χρόνο. Η διαδικασία, να πω την αλήθεια, ήταν πολύ πιο δύσκολη από όσο περιμέναμε. Έψαχναν καιρό να αγοράσουν το δικό τους σπίτι, αλλά μάταια. Ο Ηλίας και η Έφη είναι ένα από τα χιλιάδες ζευγάρια που κατάφεραν να μπουν στο πρόγραμμα Σπίτι μου. Είμαστε ζευγάρι πάρα πολλά χρόνια, 5 χρόνια, κοντά 6. Έχουμε κάνει την αίτηση και τώρα προς το παρόν έχει προεγκριθεί, έχουμε βρει και σπίτι. Και επειδή το ψάξαμε και παραπάνω, είδαμε ότι μας συμφέρει πιο πολύ, γιατί βγαίνει πολύ χαμηλότερο το ποσό από ό,τι θα βγαίνει με το ενίκιο. Χιλιάδες νέοι ηλικίας 25 έως 39 ετών έχουν υποβάλει αιτήσεις προκειμένου να επωφεληθούν από το χαμηλότοκο στεγαστικό δάνειο. Βρισκόμαστε στην Πανόρμου και το διαμέρισμα που βλέπετε είναι 80 τετραγωνικών μέτρων και παλαιότητας του 1960. Μόλις χθες συμφωνήθηκε να πουληθεί σε ένα ζευγάρι που έλαβε έγκριση για το στεγαστικό δάνειο Σπίτι μου στην τιμή των 160.000 ευρώ. Έκανα την αίτηση, έχω πάρει και την προέγκριση και τώρα είμαι στο στάδιο να βρω κάποιο σπίτι. Σε δύσκολη εξίσωση εξελίσσεται όμως η έβρεση της κατάλληλης κατοικίας μετά την έγκριση των δανείων. Έχουμε κάνει την αίτηση, έχουμε πάρει και την προέγκριση και περιμένουμε, τώρα ψάχνουμε σπίτι. Είναι μια δύσκολη διαδικασία αυτή. Είναι δύσκολη διαδικασία. Σιγά σιγά τα ακίνητα τα οποία είναι στην αγορά και τα οποία εμπίπτουν στα όρια αυτού του προγράμματος γίνονται όλο και σπανιότερα. Έχουμε προτείνει το πρόγραμμα να γίνει πιο ανοιχτό. Ανοιχτό τόσο ως προς τα όρια του τα ηλικιακά, ώστε να μπορούν και 40 να συμμετάσχουν, αλλά αριθμό και ως, ανοιχτό και ως προς το χρόνο που μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν το δάνειο. Ένας ακόμη παράγοντας που δυσκολεύει τους νέους είναι οι τιμές των ακινήτων, οι οποίες κινούνται σε ιστορικά υψηλούς ρυθμούς. Μάλιστα, το πρώτο τρίμηνο του 2023, οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 14,5% σε ετήσια βάση σε όλη τη χώρα, ενώ στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα άγγιξαν το 16,5% και το 16,1% αντίστοιχα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με το που βγήκε το δάνειο, ανέβασαν και όλες τις τιμές προφανώς. Δηλαδή, βρίσκει σπίτι λιγότερων χρόνων και είναι πιο φθηνό. Έχω και συναδέρφους που δεν βρήκαν εν τέλει σπίτι, ενώ είχε εγκριθεί το δάνειο. Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα ήταν τόσο μεγάλο, ώστε τα πρώτα 500 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη εξαντληθεί και η κυβέρνηση ανακοίνωσε τον διπλασιασμό τους. Άρα να ψάχνουν τα νέα ζευγάρια που ενδιαφέρονται για το σπίτι που θέλουν, ώστε να είναι έτοιμοι μόλις να ανακοινώσουν ότι μπήκαν τώρα τα λεφτά, θα ξεκινήσουν πάλι. Η εκταμείευση των δανείων θεωρείται ζήτημα χρόνου, καθώς έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Αναλυτικά για το πώς τρέχει αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα Σπίτι μου, θα μας ενημερώσει η Βαλεντίνα Καραγεωργίου. Βαλεντίνα. Και κυλά πολύ καλά, Μάρκο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, υπάρχει αρκετά έντονο ενδιαφέρον από τους πολίτες. Πάμε να δούμε τώρα λίγο στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Ποιες είναι οι αιτήσεις, το σύνολο δηλαδή, από τον Απρίλιο που άνοιξαν μέχρι και σήμερα. Βλέπουμε 36.544 αιτήσεις, από τις οποίες έχουν προεγκριθεί ή σχεδόν 18.000 και έχουν εγκριθεί 4.706 δάνεια. Ένα στα τέσσερα δηλαδή έχει πάρει τη θετική απάντηση και έχει ξεκινήσει, μάλιστα, έχει βρεθεί ήδη το ακίνητο και έχει ξεκινήσει ο τεχνικός και ο νομικός έλεγχος. Αξία έχει όμως να δούμε τώρα και τα εγκεκριμένα δάνεια. Βλέπουμε λοιπόν πώς αντιστοιχεί κάθε ποσοστό σε κάθε περιοχή της Ελλάδας. Βλέπουμε 39% αφορά στην Αθήνα για αγορά πρώτης κατοικίας, 22% στην Κεντρική Μακεδονία, 7% στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και 6% στη Δυτική Ελλάδα αλλά και στη Θεσσαλία. Βαλεντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.